Ο κόσμος είναι ένα επικίνδυνο μέρος. Κίνδυνος παραφυλάει σε κάθε γωνιά. Αυτές είναι οι απίστευτες, αληθινές ιστορίες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους και ζουν για να μας μιλήσουν. Αυτές οι εικόνες είναι τόσο συγκλονιστικές, τόσο εξωπραγματικές, τόσο απίστευτες, που μπορεί να πιστέψετε πως βλέπετε ταινία. Αλλά όχι. Όλα όσα θα δείτε είναι αληθινά. Πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικός κίνδυνος, πραγματική δράση. Ετοιμαστείτε να συγκλονιστείτε όσο ποτέ στη ζωή σας. Βλέπετε την εκπομπή «Τα πιο απίστευτα βίντεο του κόσμου». British Columbia, Καναδάς. Σχεδόν 25 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, ο δίτης Doug Pemberton και οι φίλοι του ανακαλύπτουν ένα παλιό ναυάγιο. Όμως δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο που κρύβει το σκουριασμένο σκαρί του. Ένα θυμωμένο χταπόδι κρύβεται στη σκιά και παραφυλάει για θυράματα. Ξαφνικά, ο Doug βρίσκεται αντιμέτωπος με το χταπόδι. Βρήκαμε τη φωλιά ενός χταποδιού και την επόμενη στιγμή αυτό βρέθηκε κολλημένο στο πρόσωπό μου. Θα με έτρωγε για μεσημεριανό και προσπαθούσε να με τραβήξει κοντά στη φωλιά του. Το τέρας τυλίγει τα δυνατά πλοκάμια του γύρω από το κεφάλι του Doug, απειλώντας θανάσιμα τη ζωή του. Έπειτα το χταπόδι καταφέρνει να του αφαιρέσει τη μάσκα κατάδυσης με τις φετούζες του. Και ο Doug δεν μπορεί να αναπνεύσει. Μου έβγαλε τη μάσκα και τον αναπνευστήρα από το στόμα. Δεν είχα ξανασυναντήσει ένα τόσο επιθετικό χταπόδι. Ο Doug κάνει μια τελευταία απόπειρα να ξεφύγει από το τρομερό κράτημα του πλάσματος αυτού. Τελικά καταφέρνει να απελευθερωθεί. Το ετοιμένο χταπόδι υποχωρεί στη φωλιά του. Και ο Doug απομακρύνεται κολυμπώντας, ευτυχισμένος που η ζωή του δεν κινδυνεύει πια. Ogden, Utah. Ένα αμάξι με τρία νεαρά άτομα έχει σταματήσει από ανθρώπους της αστυνομίας, επειδή η άδεια κυκλοφορίας του έχει λήξει. Καθώς όμως ο οδηγός προσπαθεί να σταματήσει, ο αστυνομικός Ντόναλτ Τσάκερτοφ παρατηρεί πως ο συνεπιβάτης του μπροστινού καθίσματος έχει ύποπτη συμπεριφορά. Φαίνεται σαν να προσπαθεί να κρύψει κάτι. Καταλάβαινα πως κάτι δεν πήγαινε καλά, ειδικά με αυτόν τον μπροστινό συνεπιβάτη. Ο αστυνομικός πλησιάζει με προσοχή το όχημα. Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει? Είμαι ο αστυνόμος Άγκεντορφ από Τροχέα. Θέλω να μιλήσουμε για την άδεια κυκλοφορίας σας που έχει λήξει. Συγγνώμη. Πότε θα την ανανεώσετε? Στο διάστημα αυτό, ο συνεπιβάτης δεν κοιτάζει καθόλου τον αστυνομικό. Δεν έχετε κάποια ταυτότητα ή κάποιο δίπλωμα που να έχει φωτογραφία? Η νεαρή γυναίκα δεν καταφέρει να βρει κάποια ταυτότητα και ο νεαρός δίπλα της γίνεται όλο και πιο νευρικός. Ο Άγκεντορφ αποφασίζει να καλέσει ενισχύσεις. Εντάξει, περίμενε λίγα λεπτά. Ο αστυνομικός Warren Nelson κάνει περιπολία εκεί κοντά και του απαντά. Και μόνο το γεγονός ότι χρειάστηκε ενισχύσεις δημιουργεί υποψίες, καθώς είναι κάτι που κάνουμε σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Όταν φτάνει ο Nelson, οι δύο αστυνομικοί εκτιμούν την κατάσταση. Απέφυγε να με κοιτάξει. Απλά ρώτησε τι συμβαίνει και μου φάνηκε κάπως αγχωμένος. Ακριβώς. Θέλω να τον βγάλω έξω από το αμάξι και να μάθω τι κρύβει. Αρχικά βγάζουν τον επιβάτη του πίσω καθίσματος και τον ψάχνουν για όπλα. Υπάρχει κάτι στο αυτοκίνητο που θα έπρεπε να γνωρίζω? Η συμπεριφορά σας είναι κάπως περίεργη. Περάστε παρακαλώ στα σκαλοπάτια εκεί πέρα. Όταν απομακρύνεται ο επιβάτης, οι αστυνομικοί πλησιάζουν τον ύποπτο στο μπροστινό κάθισμα. Πάρε το χέρι σου από το σακάκι τώρα. Αυτός όμως τραβάει ένα όπλο. Πάρε το χέρι σου, είπα. Οι αστυνομικοί αντιδρούν άμεσα. Μείνε στο έδαφος, μ' ακούς? Όταν είδα πως έκρυβε το χέρι του στο παλτό, κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Είπα, βγάλε το χέρι από το παλτό τώρα. Οι αστυνομικοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υπερασπίσουν τον εαυτό τους.
Η νεαρή οδηγός τρέχει και αποφεύγει την ανταλλαγή πυρών. Παρόλο που λειτουργήσε σε άμυνα, ο αστυνόμος Νέλσον ακόμα νιώθει τύψεις που πυροβόλησε. Αφού τρέβηξε τη σκανδάλη και το θέμα ρυθμίστηκε, αναρωτιόμουν αν έκανα το σωστό. Είναι απέσιο αυτό το συνέστημα. Η ανταλλαγή πυροβολισμών διαρκεί μόνο 4 δευτερόλεπτα, όμως ο νεαρός σκοπευτής έχει πυροβοληθεί 6 φορές. Παρ' όλα αυτά, καταφέρνει να ζήσει. Ο ύποπτος καταδικάζεται για απόπειρα δολοφονίας και τον βάζουν στη φυλακή. Αργότερα, οι αστυνομικοί αντιλαμβάνονται πόσο κοντά βρέθηκαν στο θάνατο. Ευτυχώς, όταν ο ύποπτος τράβηξε τη σκανδάλη, το όπλο του μπλόκαρε και δεν μπορούσε να πυροβολήσει. Οι δύο αστυνομικοί στάθηκαν πολύ τυχεροί και κατάφεραν να σωθούν. Ήμασταν πολύ τυχεροί το βράδυ εκείνο. Πραγματικά πολύ τυχεροί. Montgomery, Alabama. Ο Τσάτ Χιούγκς πρόκειται να ανέβει για τρίτη φορά στο ροντέο American Cowboy. Η μητέρα του, Ρόνι Κόπ, το χειροκροτεί ανάμεσα στο κοινό. Είναι όμως πολύ ανήσυχη. Πραγματικά φοβάσαι μήπως τραυματιστείς στο ροντέο. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι και αν θα είναι απόλυτα καλά. Και τώρα ένας νεαρός καβαλάρης που μπορεί να υπεύσει και το πιο άγριο άλογο. Ο Τσάτ έχει ανέβει σε ένα άγριο ύπο βάρους 500 κιλών με το όνομα Σεισμός. Σταθεροποιεί το χέρι στη σέλα και δίνει το σινιάλο για να ανοίξει η πόρτα. Ο Σεισμός έχει ψηφιστεί ως το πιο άγριο άλογο παλιότερα. Το άγριο ζώο μπαίνει στην αρένα. Ο Τσάτ φαίνεται πως έχει τον έλεγχο. Τέλειο θέαμα μέχρι στιγμής. Υπάρχει μία μικρή αστάθεια στο τέλος όμως. Ξαφνικά ο Τσάτ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση αφού διαπιστώνει ότι το χέρι του έχει σφινώσει στη σέλα. Ο Τσάτ είναι κρεμασμένο στο άλογο. Ένα άλογο το οποίο είναι πολύ ανήσυχο. Τα πράγματα δεν φαίνονται να πηγαίνουν καλά. Ο Τσάρλι Λόουλ και ο Ντέβιτ Φίλιπς είναι υπεύθυνοι ασφαλείας. Η δουλειά τους είναι να βοηθούν τον καουμπόι να κατέβει από το άλογο στο τέλος του αγώνα. Όμως τώρα τρέχουν πίσω από το σεισμό προσπαθώντας να τον σταματήσουν. Το άλογο τον έχει τραυματίσει αρκετά. Προσπαθήστε να τον βοηθήσετε. Η αρένα έχει γεμίσει με καουμπόις προκειμένου να σταματήσουν το άλογο. Ο Ντέβιτ Φίλιπς το έπιασε. Έχει πιάσει το άλογο με το λάσο. Τώρα έρχονται και οι υπόλοιποι να βοηθήσουν τη διάσωση. Εδώ και 30 χρόνια δεν νομίζω να έχω δει χειρότερο θέαμα. Η ώρα περνά και οι δύο βοηθοί προσπαθούν να ηρεμήσουν το ζώο. Όμως ο σεισμός τριφογυρίζει πολύ γρήγορα. Είχε σταματήσει να κλωτσάει, όμως συνέχιζε να τρέχει έχοντας τον Τσάτ να φωνάζει κρεμασμένος πάνω του. Ήταν δύσκολο να τον πιάσεις. Ακούω το φράχτη να σπάει και καταλαβαίνω πως το έκανε το άλογο. Καθώς το άλογο στρίβει, ο Τσάτ χτυπά με δύναμη στην ατσάλινη ράμπα. Η μητέρα του τρομοκρατημένη βλέπει το αφηνιασμένο ζώο να σέρνει το γιο της γύρω από την αρένα. Βγάλτε έξω το άλογο, είναι επικίνδυνο. Ο θόρυβος του φράχτη ήταν τόσο δυνατός. Σκέφτηκα πως ο Τσάν θα είχε σκοτωθεί. Τελικά οι υπεύθυνοι του ροντέο πιάνουν το άλογο, το οποίο δεν έχει τραυματιστεί. Όμως δεν ξέρουν αν ο Τσάν είναι ζωντανός. Βλέποντας πως δεν μπορούσαν να τον λύσουν, ανησύχησα. Το μητρικό μου ένστικτο μου έλεγε πως έπρεπε κάτι να κάνω. Η ροή είναι πως αυτή να περάσει μέσα από το πλήθος. Δεν ξέρω πώς, αλλά τελικά κατάφερα να φτάσω στην αρένα. Με ένοιαζε μόνο να βρεθώ κοντά στον Τσάντ. Φαίνονται άσχημα τα πράγματα. Οι δύο καουμπόις προσπαθούν να την απομακρύνουν, φοβούμενοι πως ο Τσάντ μπορεί να είναι νεκρός. Η μητέρα του Τσάντ ήταν στη μέση, ενώ το άλογο εξακολουθούσε να καλπάζει. Όμως η Ρόνι επιμένει να μπει. Όταν τον πλησίασα, είχε τις αισθήσεις του, όμως ήταν γεμάτος αίματα και κινδύνευε να πνιγεί. Άνδρες των πρώτων βοηθειών μπαίνουν στην αρένα. Μια ομάδα γιατρών μεταφέρει γρήγορα τον Τζάτ σε ένα στενοφόρο, το οποίο περιμένει. Κυρίες και κύριοι, τον σήκωσαν όρθιο. Τα κατάφεραν. Όμως ο Τζάτ δεν χρειάζεται φορείο. Θα πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να αντέξει τέτοιο χτύπημα. Ο νεαρός καουμπόι επιμένει να περπατήσει μόνος του. Έμεινα έκπληκτη όταν είδα πως όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά επέμενε και να πατήσει. Λίγη ώρα μετά, ο Τσάντ έχοντας τη μητέρα του πλάι του, βγάζει τον άρθικα που έχουν τοποθετήσει στο λαιμό του, αλλά έχει σπάσει τα πλευρά του και τη μύτη του. Όμως έζησε και μίλησε για την περιπέτειά του. Λοιπόν, τι συνέβη. Το άλογο έστριψε δεξιά και έτσι μπλέχτηκε τον μπράτσο μου στο σκηνή και έτσι ξεκίνησαν τα προβλήματα.
Ο Τσάτ θα είναι πάντα ευγνώμων στο Τζάρλι και στο Ντέιβιτ, τους δύο καβαλάριδες που τον βοήθησαν να σωθεί. Η αλήθεια είναι πως τρόμαξα πάρα πολύ. Όμως είχα εμπιστοσύνη στους δύο άνδρες. Ο Τσάρλι, ο Ντέιβιτ και οι υπόλοιποι άνδρες είναι ο λόγος που είμαι ακόμα ζωντανός. Σακραμέντο, Καλιφόρνια. Οι μηχανές έχουν ανάψει, καθώς οι τελικοί αγώνες ταχύτητας Hot Rod βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο βετεράνος Hans Kussel κατευθύνεται στη γραμμή εκκίνησης. Μόλις δίνεται το έναυσμα, μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στον αγώνα. Και μετά ήρθε η καταστροφή. Είναι σοβαρό, παρακαλώ μείνετε όλοι πίσω. Από τις θέσεις των θεατών, η Kate Toplicar, η κοπέλα του Hans, βλέπει τρομαγμένη το θέαμα. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Όλοι όσοι το είδαμε αμέσως φοβηθήκαμε πως ο Hans, αν δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, θα ήταν σίγουρα νεκρός. Παρά τα 30 χρόνια εμπειρία σε αγώνες ταχύτητας, ο Hans δεν μπορεί να αποφύγει την τρομακτική σύγκρουση. Είναι απίστευτο το ότι έζησε. Ήξερα πως το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να περιμένω. Είχα καταλάβει πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα πολύ πριν πέσω πάνω στην προστατευτική ράμπα. Καθώς ο Hans τρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα, χάνει ξαφνικά τον έλεγχο. Προσπαθεί να αποφύγει τη ράμπα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τη στιγμή που συγκρούστηκα στην προστατευτική ράμπα, είχα αναπτύξει ταχύτητα 150 με 170 μίλια την ώρα. Ο Hans γλίστρησε σε λάδια που είχαν μείνει στο δρόμο από προηγούμενο ατύχημα. Καθώς επιταχύνει, το πίσω λάστιχο φεύγει και το αυτοκίνητο καρφώνεται στην μπάρα και αναποδογυρίζει. Τώρα είναι παγιδευμένο στις φλόγες και δεν μπορεί να ξεφύγει. Είδα κάποιες σπίθες στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και σκέφτηκα πως θα αρπάξει φωτιά. Ξαφνικά άκουσα το αμάξι να γλιστρά στον δρόμο και κατάλαβα πως είχε αρχίσει να διαλύεται. Το αμάξι αρχίζει να γίνεται κομμάτια και αρπάζει φωτιά. Ο Hans, αν και σοκαρισμένος, καταφέρει να απομακρυνθεί από το χώρο του δυστυχήματος. Μόλις έλυσε τη ζώνη μου, γλίστρησε έξω από το αυτοκίνητο γιατί είχε αναποδογυρίσει. Όταν έφτασαν οι πρώτες βοήθειες, αντιλήφθηκα τι μου είχε συμβεί. Το αμάξι του έχει καταστραφεί. Όμως ο Hans είναι ευχαριστημένος που κατάφερε να ζήσει. Το δυστύχημα ήταν πολύ σοβαρό. Μπορεί να είχα σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Ήμουν ειλικρινά πολύ τυχερός. Darwin, Αυστραλία. Ένα πλοίο του ναυτικού, το HMS Goller, βάρους 10 τόνων, πρόκειται να επιστρέψει στη θάλασσα μετά από κάποιες επιδιορθώσεις. Όμως η πλατφόρμα στην οποία είναι γυροβολημένο έχει μπλοκάρει από το βάρος του τεράστιου σκάφους και είναι αδύνατο να ρημουλκηθεί στο νερό. Το χειρότερο είναι πως το πλοίο είναι φορτωμένο με 10 τόνους καύσιμα και έφλεκτα υλικά. Η παραμικρή λάθος κίνηση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τις χιλιάδες ανθρώπων που ζουν και εργάζονται εκεί κοντά. Οι υπεύθυνοι ανησυχούν για την ασφαλειά τους. Όταν ξαφνικά... Το τεράστιο πλοίο γλιστρά στο νερό παρασύροντας και ένα τμήμα της αποβάθρας μαζί του. Οι εργάτες φεύγουν τρέχοντας μακριά, φοβούμενοι πως το πλοίο θα εκραγεί. Το πλοίο έχει πάθει αρκετά μεγάλη ζημιά και θα χρειαστεί πάνω από $1 εκατομμύριο σε επισκευές. Όμως ο καπετάνιος του, Bill Overton, χαίρεται που δεν τραυματίστηκε κανείς. Δεν είχα καμία πρόθεση να συμβεί αυτό, όμως ευτυχώς όλα κατέληξαν καλά. Η επικίνδυνη κατάσταση δεν έχει μοιραία κατάληξη. Και οι κάτοικοι του Darwin ποτέ δεν θα μάθουν πόσο κοντά έφτασαν στην καταστροφή. Μελβούρνη, Αυστραλία. Πρόκειται να ξεκινήσουν οι τελικοί αγώνες υπασίας του Great Eastern, κάτι που ο κόσμος εδώ ανυπομονεί να δει.
Τα άλογα φεύγουν από την πύλη και κατευθύνονται στο χώρο των αγώνων που είναι γεμάτο εμπόδια. Πίσω βρίσκεται ο Ταρανού και καθώς περνούν τον επόμενο φράχτη, προηγείται ο Λούκα Τμή. Μα πιο πίσω. Αυτό το είδος αγώνων υπασίας είναι και το πιο ενδιαφέρον. Τα χτυπήματα και οι τραυματισμοί εδώ είναι αρκετά συνηθισμένοι. Όμως κανείς δεν περιμένει αυτό που πρόκειται να συμβεί στον αναβάτη Σάιμον Μιλς καθώς πλησιάζει τα εμπόδια. Τρία ακόμα εμπόδια και το άλογο Μπούκι Χέρτ φαίνεται να τα πηγαίνει περίφημα. Ο Τιν Γουλφ περνάει δύο και είναι και το δεύτερο άλμα για τον Σερ Σάγκαμορ, του οποίου ο αναβάτης παραλίγο να πέσει. Ο αναβάτης δεν είναι καθισμένος, είναι στην τρίτη θέση και προσπαθεί να είναι ακόμη πάνω στο άλογο και αυτό τον παρασέρνει προς τον επόμενο φράχτη. Δείτε ξανά το πέσιμο του Σάιμον από το άλογο. Αρχικά δεν ξέρει τι του έχει συμβεί. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως σίγουρα θα σκοτωθώ γιατί ήξερα τι με περιμένει. Μην μπορώντας να απελευθερώσει το πόδι του από τη σέλα, ο αναβάτης παγιδεύεται και το άλογο τον παρασέρνει βία στο επόμενο εμπόδιο. Είχα τρομοκρατηθεί μόλις αντιλήφθηκα πως δεν σταματά. Ήμουν σίγουρος πως θα σπάσω τη μέση μου, πως θα τραυματιστώ σοβαρά. Καθώς το άλογο πηδά, το ξύλινο επόδιο με το σώμα του Σάιμον εκτινάσεται με δύναμη στον αέρα. Ευτυχώς όμως πηδά στο πίσω μέρος του αλόγου που βρίσκεται δίπλα του. Αν έπεφτα στο έδαφος, το χτύπημα αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό. Είναι θαύμα το ότι ο Σάιμον έχει απλά σπάσει το μπράτσο του. Αν είχε βρεθεί κάτω από τα πόδια του αφινιασμένου αλόγου, θα είχε σκοτωθεί. Ο Σάιμον ανάρρωσε. Ποτέ όμως δεν θα ξεχάσει εκείνη τη μοιραία μέρα στους αγώνες υπασίας. Ο αναβάτης του Σερ Σάγκαμορ έχει πέσει κάτω, δεν είναι καθισμένο στο άλογο. Ήμουν πιθανότατα ένα στο εκατομμύριο που κατάφερνε να βγει ζωντανός από κάτι τέτοιο. Ο Σάιμον είχε πολλές επιτυχίες στο παρελθόν. Αυτή τη φορά όμως κατάφερε πραγματικά να κερδίσει τα προγνωστικά. Σε μία επίδειξη αεροσκαφών, αλεξιπτωτιστές γεμίζουν τον ουρανό με χρώματα. Όμως ξαφνικά ένας δυνατός αέρας μετατρέπει την εντυπωσιακή επίδειξη σε ένα τρομακτικό θέαμα. Τορόντο, Καναδάς. Μία από τις καλύτερες δημιουργίες αλεξιπτωτιστών της πολεμικής αεροπορίας του Καναδά παρουσιάζει μία σειρά ρηψοκίνδυνων ακροβατικών στον αέρα. Οι προσγειώσεις τους είναι τέλειες. Μετά ακολουθεί το σημαντικότερο μέρος της επίδειξης, το δύσκολο κουαρτέτο από σχήματα. Καθώς όμως οι αλεξιπτωτιστές χωρίζονται και ετοιμάζονται να προσγειωθούν, ένα δυνατό φύσημα του αέρας πρόχνει έναν από αυτούς πάνω στο αλεξίπτωτο ενός συναδέλφου του. Έχουν μπερδευτεί μεταξύ τους και δεν μπορούν να απελευθερωθούν. Ο Mike Mountain και ο Kenneth Nunn πέφτουν σε μια στέγη. Ομάδες διάσωσης πέφτουν για να τους βοηθήσουν. Οι δύο άνδρες είναι ακίνητοι και το κοινό φοβάται πως κάτι πολύ κακό έχει συμβεί. Οι άνδρες της διάσωσης φτάνουν στον πρώτο άνδρα και τον βοηθούν να σταθεί όρθιος προς ανακούφιση των ανήσυχων θεατών. Λίγο αργότερα σηκώνεται και ο συνάδελφός του. Οι δύο άνδρες κατάφεραν να ζήσουν μετά από αυτή την τρομακτική πτώση. Όταν τελικά βρίσκονται στο έδαφος, είναι θαύμα το ότι δεν έχουν τραυματιστεί. Συντάξει, Μάικ, ναι. Παραλία Πατάγια, Ταϊλάνδη. Μία πυρκαγιά αναγκάζει μία μητέρα να ρίξει την κόρη της έξω από το παράθυρο από το 15ο όροφο ενός κτίριου. Η τρομακτική αυτή περιπέτεια ξεκινά με μία έκρηξη υγραερίου στο ξενοδοχείο Royal. Οι περισσότεροι από τους πελάτες αγνοούν τον τρομερό κίνδυνο, καθώς οι συναγερμοί και το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης δεν λειτουργούν. Η Ρόσελ Στέιν και η κόρη της Άννα είναι παγιδευμένες στην πυρήνη κόλαση. Ακούσαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν έξω από το παράθυρο και μετά έτρεξα και άνοιξα την πόρτα του δωματίου και σκεφτόμουν πώς θα βγούμε. Αν βρισκόμασταν στον τελευταίο όροφο, θα πήγαινα στην ταράτσα, που είναι η καλύτερη λύση. Όμως ο διάδρομος του χόλ ήταν ήδη γεμάτος καπνούς. Η Ρόσελ αποφασίζει να μείνει στο δωμάτιό της και να περιμένει για βοήθεια. Για χάρη της κόρης της, προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη. Όταν κατάλαβα τι συμβαίνει, έτρεξα στη μέση του δωματίου και σκέφτηκα πως θα πεθάνω. Όμως η μαμά με βοήθησε να ηρεμήσω.
Της είπα πως θα σβήσουν τη φωτιά και θα κατέβουμε τις σκάλες. Και πραγματικά έτσι νόμιζα ότι θα συμβεί. Όμως η φωτιά ήταν εκτός ελέγχου. Ο καπνός έχει κρύψει τις εξόδους κινδύνου. Οι δύο γυναίκες έχουν παγιδευτεί. Η Ρόσελ καλεί απεγνωσμένα για βοήθεια από το κινητό της. Έξω από το ξενοδοχείο, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά με το πυροσβεστικό όχημά τους. Όμως οι προσπάθειές τους βγαίνουν άκαρπες. Κανένα από τα όχηματά τους δεν μπόρεσε να φτάσει στον όροφό μας. Οι φλόγες έφταναν όλο και πιο ψηλά με τρομακτική ταχύτητα. Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο κοντινό μπαλκόνι ενός άλλου ξενοδοχείου βλέπει με τρόμο πως κάθε απόπειρα της Ρόσελ να σώσει τη Σάνα αποτυγχάνει. Δεν είχα αίσθηση του χρόνου. Μόνο περίμενα και περίμενα και δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει. Το δωμάτιο έχει πια γεμίσει καπνό. Ανοίγοντας το παράθυρο και καθώς προσπαθεί με δυσκολία να αναπνεύσει, η Ρόσελ αντιλαμβάνεται πως δεν τους μένει πολύ χρόνος. Ούρλιαξα. Ήμουν πολύ θυμωμένη γιατί σκέφτηκα πως αφού αντέξαμε τόσο, ήταν άδικο να μην τα καταφέρουμε. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ένα ελικόπτερο της ομάδας διάσωσης πλησιάζει τη στέγη. Ξαφνικά είδαμε ένα σκηνή έξω από το παράθυρο και καταλάβαμε πως αυτό ήταν ο μόνος τρόπος να γλιτώσουμε. Η Ρόσελ χρησιμοποιεί το αρκουδάκι της κόρης της για να φτάσει στο σκηνή. Το έπιασε. Τώρα σταθεροποιεί γρήγορα, δένοντας τη Σάνα με τα λουριά ασφαλείας. Θυμάμαι ότι την κοίταξα και της είπα πως είναι άδικο να πέσει. Αστειεύτηκα ακόμα και εκείνο το τελευταίο λεπτό. Το πλήθος ζητοκραυγάζει, καθώς το κοριτσάκι οδηγείται μακριά από το παράθυρο στη στέγη του σπιτιού. Τώρα είναι η σειρά της Ρόσελ. Όμως δεν καταφέρνει να δεθεί με ασφάλεια. Μη έχοντας χρόνο για χάσιμο, οι άνδρες της διάσωσης αναγκάζονται να τραβήξουν το σκηνή. Η Ρόσελ έπρεπε να κρατηθεί, καθώς οι άνδρες εν τέλει την οδηγούν στη σωτηρία της. Έπρεπε να μείνω δυνατή τις 2,5 εκείνες ώρες και πιστεύω πως τα κατάφερα. Όμως όταν με οδήγησαν σε στέγη του κτηρίου, τελικά κατέρευσα. Μητέρα και κόρη σώθηκαν τελικά. Η αποφασιστικότητα της Ρόσελ και η γρήγορη των ανθρώπων διάσωσης βοήθησαν την ίδια και τη Σάνα για να γλιτώσουν από την τρομακτική πυρκαγιά. Η περιπέτεια αυτή έφερε τη Ρόσελ και την κόρη της ακόμη πιο κοντά. Η μαμά μου είναι στα αλήθεια η καλύτερη μου φίλη. Σίδνεϊ, Αυστραλία. Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταγράφει μια ληστεία που λαμβάνει χώρα μέρα μεσημέρι σε ένα κοσματοπωλείο. Πέστε γρήγορα όλοι στο πάτωμα. Ένας-ένας οι τρεις άνδρες οπλισμένοι με μαχαίρια μπαίνουν βιαστικά στο κατάστημα. Πέστε γρήγορα όλοι στο πάτωμα. Σπάσοντας και αρπάζοντας ό,τι βρουν μπροστά τους. Απειλούν να μαχαιρώσουν όποιον σταθεί εμπόδιο. Οι ληστές ανοίγουν όλες τις θήκες και αρπάζουν εκατοντάδες πολύτιμα κοσμήματα. Οι τρομαγμένοι πολιτές βρίσκονται πίσω από τα ταμεία, όμως οι δύο πελάτες είναι ακριβώς στη μέση της συμπλοκής. Κινούνται προσεκτικά προς την πόρτα, προσπαθώντας να μην τραβήξουν την προσοχή των κακοποιών. Μόλις σε 75 δευτερόλεπτα, οι ληστές καταφέρουν να διαφύγουν έχοντας αρπάξει κλοπημαία αξίας $1,000. Διαφεύγοντας οπλισμένοι και επικίνδυνοι, οι άνδρες είναι ακόμη ελεύθεροι. Η αστυνομία της New South Wales μας παρέδωσε την κασέτα αυτή, ελπίζοντας πως θα οδηγήσει στη σύλληψη των ληστών. Εμείς όμως ανακαλύψαμε κάτι που αυτοί δεν το είχαν παρατηρήσει. Δείτε ξανά. Η πελάτησα στα δεξιά δοκιμάζει ένα ακριβό δαχτυλίδι. Όταν οι ληστές ορμούν μέσα στο μαγαζί, γλιστρά το δαχτυλίδι από το δάχτυλό της μέσα στη τσάντα της. Έπειτα μαζεύει τα πράγματά της και ψάχνει τρόπο για να φύγει.
Δείτε τώρα την αριστερή πελάτησα. Ενώ είναι έτοιμη να φύγει, γυρίζει πίσω και παίρνει τα κοσμήματα που δοκίμαζε. Είναι μια απόδειξη πως δεν χρειάζεται να είσαι οπλισμένος και επικίνδυνος για να κλέψεις ένα κοσματοπωλείο. Κυρίκαλη, Τουρκία. Το μεγαλύτερο εργοστάσιο εκρηκτικών υλών της χώρας ξαφνικά βρίσκεται τυλιγμένο στις φλόγες και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή 200 πολιτών. Οι αξιωματικοί του στρατού διέταξαν άμεση εκένωση της περιοχής, φοβούμενοι ότι η φωτιά μπορεί να φτάσει στην αποθήκη που περιέχει τόνους από υγρό έφλεκτο υλικό. Σύννεφα καπνού συγκεντρώνονται επικίνδυνα, καθώς χειροβομβίδες και νάρκες εκρήγνονται στο εσωτερικό του εργοστασίου. Ο πανικός κυριαρχεί στην πόλη και οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι προσπαθούν να διαφύγουν. Τότε, χωρίς καμία προειδοποίηση, τόνη από υγρό δυναμίτη TNT εκρήγνεται προξενώντας μια τρομακτική πυρκαγιά. Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού καλύπτει τον ουρανό σε απόσταση ενός μιλίου. Οι πανικόβλητοι πολίτες πλημμυρίζουν τους δρόμους σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διαφύγουν. Πυροσβέστες από όλη την Ευρώπη κινητοποιούνται άμεσα προκειμένου να ελεγχθεί η φωτιά. Θα περάσουν αρκετοί μήνες προτού οι κάτοικοι του Κυρίκαλη επιστρέψουν στους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής τους. Ήταν πραγματικά τρομερό για αυτούς να δουν την ειρηνική μικρή πόλη τους να μετατρέπεται σε ζωντανή κόλαση. Οντάριο, Καναδάς. Ένας κάμεραμαν της τηλεόρασης έχει πάει για υπασία με τον αστυνομικό Brian Wilkinson όταν μια επίγουσα ειδοποίηση φτάνει στον αστυνοματό του δεύτερου. Αστυνομικό τμήμα του Dunlop. Άντρας, χτύπησε μοτοσυκλετιστή και συνεχίζει βόρεια. Βρίσκεται κανείς κοντά στον Dunlop? Ένας ψυχικά διαταραγμένος άντρας παίρνει το τρόμο στους οδηγούς της λεωφόρου. Ο αξιωματικός Wilkinson είναι έτοιμος να τον καταδιώξει. Το άτομο αυτό χτύπησε 15 οχήματα. Τα δύο ήταν μοτοσυκλέτες και οι οδηγοί τους κατέληξαν με σπασμένα πόδια και χέρια. Καθώς ο αστυνομικός τον καταδιώκει μέσα στην κίνηση, καταφέρει να τον εντοπίσει. Με δυσκολία όμως πιστεύει αυτό που αντικρίζει απέναντί του. Το καπό του αυτοκινήτου ήταν κάθετα στο αμάξι. Northbound στο 7. Είναι όρθιο το καπό του αυτοκινήτου και ο ύποπτος δεν βλέπει που πηγαίνει. Προσπαθούμε να τον πιάσουμε. Μια ισχυρή σύγκρουση είχε καταστρέψει το καπό του δράστη. Παρόλη την έλλειψη ορατότητας, τρέχει με 110 μίλια την ώρα. Χτυπήθηκε ένα περιπολικό, προσοχή. Τράκαρε ένα περιπολικό. Πιο μπροστά, οι αστυνομικοί αφήνουν πρόκειο στο δρόμο προκειμένου να σκάσουν τα λάστιχα του υπόπτου. Μόλις πέρασε από πάνω. Το σχέδιό τους πιάνει. Πέρασε από το σημείο και τα μπροστινά λάστιχα αρχίζουν να σκάνε. Ο άνδρας μειώνει ταχύτητα, αλλά δεν σταματά. Χρειάζεται κάτι παραπάνω από τρύπες στα λάστιχα για να λήξει αυτή η καταδίωξη. Οι αστυνομικοί δεν έχουν πολλά περιθώρια. Είχε χτυπήσει 15 οχήματα, ένα περιπολικό, είχε περάσει από πρόκες και συνέχιζε την τρελή του πορεία. Και αναρωτιόμασταν τι έπρεπε να κάνουμε για να τον σταματήσουμε. Οι αστυνομικοί αποφασίζουν να στήσουν ένα μπλόκο. Προσέξτε, μην τυχόν περάσει πάνω από το διάζωμα. Ο ύποπτος βλέπει την παγίδα και ανεβαίνει στο διάζωμα. Ο αστυνομικός πρέπει να δράσει άμεσα, διαφορετικά ο οδηγός θα πέσει πάνω στον μπλόκο. Ο κάμεραμαν προφυλάσσεται από την αναμενόμενη σύγκρουση. Κρατήσου. Ο αστυνομικός χτυπά με δύναμη τον προφυλακτήρα του δράστη και έτσι το όχημα σταματά. Αστυνομικοί περικυκλώνουν το όχημα καθώς ο Wilkinson πηδά στο μπροστινό κάθισμα και συλλαμβάνει τον άνδρα. Χρειάζονται 10 αστυνομικοί για να κινητοποιηθεί ο παρανοϊκός οδηγός και οδηγείται στη φυλακή συνοδευόμενος από αυτούς. Κανείς δεν γνωρίζει σε τι οφείλεται το καταστροφικό ξέσπασμα του δράστη. Μέχρι σήμερα παραμένει φυλακισμένος και αρνείται να μιλήσει. Η ετοιμότητα όμως και η εγρήγορση του Brian Wilkinson και των συναδέλφων του βοήθησε να σωθούν πολλές αθώες ζωές. Με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει, σίγουρα θα τραυμάτιζε σοβαρά είτε τον εαυτό του είτε τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν. Αναγκαστήκαμε να συγκρουστούμε μαζί του και να αναποδογυρίσουμε το όχημά του για να σταματήσει. Ήμασταν τυχεροί που είχε αυτή την κατάληξη. Λοκ Γιάν, Κίνα. Μία μητέρα είναι πολύ αναστατωμένη. Ένας πατέρας συγκινημένος. Οι φίλοι και οι συγγενείς τους είναι σοκαρισμένοι, καθώς η ομάδα διάσωσης προσπαθεί να σώσει τη ζωή ενός μικρού αγοριού. Ο μικρός Ταϊμί, μόλις 2,5 ετών, έπεσε σε μία βαθιά τρύπα σε μία οικοδομή. Ο κόσμος που είναι εκεί δεν γνωρίζει αν κλαίει επειδή έχει τραυματιστεί σοβαρά ή επειδή είναι φοβισμένος.
Η μητέρα του αγοριού προσεύχεται για κάποιο θαύμα. Το μικρό αγοράκι είναι παγιδευμένο 15 μέτρα κάτω από το έδαφος. Το σωματάκι του σίγουρα θα πονά από την πτώση. Αυτός ο άντρας κάνει την πρώτη απόπειρα για τη διάσωση του παιδιού. Βάζει αρχικά το κεφάλι στην τρύπα, ελπίζοντας να καταφέρει να πιάσει τον Ντάιμι. Όμως παρά είναι μεγαλός όμως και δεν μπορεί να πιάσει το τρομαγμένο αγοράκι. Μετά ένα δεκάχρονο αγόρι προσφέρεται εθελοντικά για να βοηθήσει στη διάσωση. Όμως και το δικό του σώμα, αν και μικρότερο, δεν χωράει για να περάσει. Μετά από τρεις αγωνιώδεις ώρες, η ομάδα διάσωσης βρίσκει μια νέα τακτική. Ξεκινούν να σκάβουν μια άλλη τρύπα, μόλις λίγα μέτρα πιο πέρα. Μόλις φτάσουν σε μεγάλο βάθος, σκοπεύουν να σκάψουν ένα τούνελ και να απελευθερώσουν το μικρό αγόρι. Θα καταφέρουν όμως να τον φτάσουν προτού να είναι πολύ αργά. Και ενώ οι εργάτες σκάβουν ακούραστα όλη τη νύχτα, ο Ντάιμι δεν ακούγεται καθόλου. Κανείς δεν ξέρει αν κοιμάται ή αν έχασε τις αισθήσεις του. Το επόμενο πρωί το σκάψιμο έχει τελειώσει. Οι άνδρες της διάσωσης ελπίζουν για ένα σημάδι ζωής. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ακούγεται ένα σιγανό κλάμα. Προς ανακούφιση όλων, ο Ντάιμι κατάφερε να επιβιώσει την κρύα εκείνη νύχτα. Χωρίς να χάνουν καιρό, κατεβάζουν στην καινούργια τρύπα έναν άνδρα της ομάδας διάσωσης δεμένο σε σκηνή ασφαλείας. Στο μεταξύ, η μητέρα του Ντάιμι προσπαθεί να καθησυχάσει το γιο της. Ξαφνικά το αγόρι δεν φαίνεται πουθενά και η μητέρα ανησυχεί πως κάτι πολύ άσχημο έχει συμβεί. Ευτυχώς όμως ο άνδρας ελευθέρωσε το παιδί. Τώρα τους ανεβάζουν και τους δύο έξω. Το κοινό είναι ενθουσιασμένο. Μετά από μια περιπέτεια 18 ώρων, ο Ντάιμι έχει πια σωθεί. Ο πατέρας του ξεσπά σε κλάματα βλέποντάς τον. Το αγοράκι έχει σπάσει το πόδι του και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της περιοχής. Ήταν θαύμα που κατάφερε να επιβιώσει σε αυτή τη συνάντηση με το θάνατο. Νέα Υόρκη. Οι τελικοί αγώνες μπάσκετ των γυμνασίων και λυκείων της πόλης έχουν απαγορευτεί στο Madison Square Garden εξαιτίας κάποιων αναταραχών που είχαν γίνει στο χώρο αυτό 25 χρόνια πριν. Απόψε όμως γίνονται και πάλι επεισόδια. Τα τελευταία δευτερόλεπτα του μεγάλου αγώνα, ο Todd Miles από το σχολείο Robinson κατεβάζει την μπάλα στο γήπεδο και σημειώνει καλάθι. Ο Floyd Barker από το σχολείο George Washington προσπαθεί να το εμποδίσει. Όμως το καλάθι μπαίνει και το σχολείο Robinson κερδίζει. Το κοινό ζει το κραυγάζει. Όμως γρήγορα τα πράγματα γίνονται άσχημα. Εκατοντάδες θαυμαστές μπαίνουν στο γήπεδο. Οι βανδαλισμοί και τα επεισόδια αυτά θυμίζουν τις αναταραχές που έγιναν πριν από 25 χρόνια. Όλοι κάνουν σαν τρελοί. Παλεύουν, μοιράζουν μπουνιές και κλωτσιές και απαιτούν αντικείμενα. Ο προπονητής του σχολείου προσπαθεί να πιάσει κάποιους παίχτες. Όμως γλιστρά και πέφτει κάτω από το καθισμά του. Νόμιζα πως ήταν ένας εφιάλτης στην αρχή. Μετά κατάλαβα πως είναι πραγματικότητα.
Η μητέρα του Φλόιντ κοιτάζει το θέμα από τις θέσεις των θεατών με απόγνωση. Ήμουν πολύ τρομαγμένη και δεν ήθελα να τραυματιστεί ο γιος μου. Η Σάντι ψάχνει το Φλόιντ και προσεύχεται να είναι καλά. Τον βρίσκει όμως περιτριγυρισμένο από μια ομάδα ταραχοποιών που χρησιμοποιούν καρέκλες σαν όπλα. Ήταν πολύ τρομακτικό. Μέσα σε αυτό το χάος, ένα νεαρό κορίτσι καταραίει στο πάτωμα. Ευτυχώς σώζεται προτού ποδοπατηθεί από τον άγριο όχλο. Τελικά, οι δυνάμεις ασφαλείας αποκαθιστούν την τάξη. Η μητέρα του Φλόιντ βρίσκει το γιο της ακέραιο. Με αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει λέγοντας «Οι άνθρωποι δεν πρέπει να φέρονται έτσι». Αφού επανήλθε η τάξη, τέσσερις υπεύθυνοι ασφαλείας βρέθηκαν στο νοσοκομείο και αρκετοί μαθητές φυλακίστηκαν. Την επόμενη μέρα ο Τότ και ο Φλόιντ συναντιόνται ξανά, αυτή τη φορά κάτω από το πνεύμα της αθλητικής άμυλας. Αντί όμως και η γιορτή της περασμένης μέρας να είναι εξίσου ευχάριστη και όμορφη, τώρα πια οι νεαροί αθλητές θα τη θυμούνται με τρόμο. Λονδίνο, Αγγλία. Τα διόρροφα λεωφορεία είναι πολύ συνηθισμένο θέαμα στους βρετανικούς δρόμους. Όπως επίσης και οι χαμηλές γέφυρες. Αυτό όμως που μόλις είδατε δεν είναι ατύχημα. Είναι μέρος του προγράμματος για την ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στο θέμα της σωστής οδήγησης. Ουσιαστικά δεν πιστεύουμε πως οι οδηγοί γνωρίζουν την αντιστοιχία ανάμεσα στο ύψος της γέφυρας και του οχήματος. Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της καμπάνιας μας είναι «Μάθε το ύψος του οχήματός σου». Επειδή οι οδηγοί των λεωφορείων αγνοούν τις προειδοποιητικές πινακίδες της γέφυρας, η τροχέα αποφάσισε να παρουσιάσει μια σύγκρουση για να κατανοήσουν τη σοβαρότητα του θέματος. Τοποθετούν μια κάμερα στον πάνω όροφο του λεωφορείου και ένα κασκαντέρ στο τιμόνι. Και το λεωφορείο στέλνεται στην πιο πολυτρακαρισμένη γέφυρα της χώρας. Οι αρμόδιοι πιστεύουν πως η επίδειξη αυτή θα αποτρέψει αρκετά ατυχήματα, αλλά και θα ζώσει ζωές. Βλάντιμιρ, Ρωσία. Το σοκαριστικό αυτό βίντεο έφτασε κρυφά στη χώρα μας από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Χίλιοι κατάδικοι έχουν εξεγερθεί εναντίον των απάνθρωπων συνθήκων στις εργατικές φυλακές νούμερο 4. Οι σύντροφοι έχουν τραπετεύσει από τα κελιά και πηγαίνουν στο προάβλιο της φυλακής. Εκεί καταστρέφουν το φράχτη και τον χρησιμοποιούν για να προστατευτούν. Ξαφνικά όμως, οι φρουροί τους επιτίθενται με ένα κανόνι με νερό. Η δύναμη των χτυπημάτων αναγκάζει τους εξεγερθέντες να υποχωρήσουν. Έπειτα οι φρουροί τους χτυπούν βία. Στη συνέχεια, οι κατάδικοι συγκεντρώνονται σε ένα στενάχωρο και αποπνιχτικό χώρο. Ένας απελπισμένος κατάδικος επιχειρεί να πηδήξει το σειρματοπλεγμένο φράχτη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Δεκατέσσερις ώρες μετά, η εξέγερση έχει λήξει και οι σύντροφοι οδηγούνται βία στα στενάχωρα κελιά τους. Εξαιτίας αυτού του βίντεο, οι απάνθρωπες αυτές συνθήκες φυλάκισης δεν αποτελούν πια ένα από τα βαθύτερα και σκοτεινότερα μυστικά της Ρωσίας. Πόλη του Μεξικό. Οι ταυρομαχίες μόλις έχουν ξεκινήσει. Ο πιο επικίνδυνος τάβρος, ο Τσαρίτο, μπαίνει στην αρένα. Όμως αντί να επιτεθεί στον ταυρομάχο, το άγριο ζώο πηδάει ένα τοίχο και κατευθύνεται προς τις θέσεις των θεατών. Ένας θεατής προσπαθεί να τον αποφύγει, όμως βρίσκεται κάτω από τον τάβρο βάρους 500 κιλών. Το αφενιασμένο ζώο κλωτσάει τα πίσω πόδια για να ελευθερωθεί, χτυπώντας κατ' επανάληψη τον άνδρα στο κεφάλι. Τελικά, ο τάβρος βρίσκεται ξανά στην αρένα. Αλλά το θύμα του δεν κινείται.
Η βία επίθεση του Ταύρου προκαλεί κατάγματα στα πλευρά του άνδρα και προσωρινά μένει παράλυτος από τη μέση και κάτω. Όμως σαν από θαύμα, καταφέρνει να αναρρώσει πλήρως. Η τρομακτική αυτή ημέρα θα τον στοιχειώνει όμως για το υπόλοιπο της ζωής του. Μελβούρνη, Αυστραλία. Είναι η ζωντανή μετάδοση του Potluck, ενός διαγωνισμού ταλέντου για απλούς καθημερινούς ανθρώπους όπως ο Τοντ Ρίξτον. Αυτός είναι ο τυχερός διαγωνιζόμενος. Πώς τολμάς να έρθεις έτσι ντυμένος? Πώς σε λένε? Τοντ Ρίξον. Τοντ Ρίξον, πώς είσαι σήμερα? Αρκετά καλά. Και να υποθέσω πως είσαι χορευτής? Ναι, κυρία, είμαι χορευτής. Ο Έρνις Ίγκλι, οικοδεσπότης του Potluck, πιστεύει πως έχει μπροστά του έναν ερχόμενο αστέρι. Το κουστούμι του ήταν γεμάτο στολίδια και έδειχνε αρκετά κεντρικός. Αμέσως σκέφτηκα πως φαινόταν πολύ καλός, σαν ένας δεύτερος Φρεντ Αστέρ. Και τώρα το νούμερο 6, ο χορευτής Τοντ Ρίξον. Τα 15 χρόνια χορού και το φανταχτερό του κοστούμι βοηθούν τον Τοντ. Ο ίδιος ελπίζει η παράσταση αυτή να είναι η μεγάλη του ευκαιρία. Ο Τοντ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού. Γεμάτος ενέργεια και ακρίβεια, γυρίζει γύρω, κλωτσά και στροβιλίζεται. Ετοιμάζεται να επιχειρήσει τη χαρακτηριστική του φιγούρα, η κλωτσιά του Ρίξτον. Όταν διαπιστώνει πως υπάρχει πρόβλημα, προσπαθεί απεγνωσμένα να πιαστεί κρατώντας το ρυθμό. Και παρόλο που τα χέρια του λένε ναι, τα πόδια του αρνούνται να ακολουθήσουν. Το ακροατήριο σιωπά. Ξαναβλέποντας τη σκηνή σε αργή κίνηση, φαίνεται καθαρά πως ο Τοντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής κλωτσιάς του. Έτσι, ο δυναμικός χορός του μετατρέπεται σε μια οδυνηρή παράσταση. Και ενώ φαίνεται καθαρά πως υποφέρει, ο αποφασιστικός χορευτής αρνείται να το βάλει κάτω. Όμως δυσκολεύεται για να βρει το ρυθμό του και το σοου σταματά. Τα κατάφερες, έτσι? Πιστεύω πως ήταν τρομερή η προσπάθειά σου. Είσαι καλά? Δεν πειράζει. Ας περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ήταν σαν να με καρφώνουν χιλιάδες σπαθιά στα μπράτσα και στα χέρια μου. Είχα σοκαριστεί σκεπτόμενος πως η καριέρα μου στο χορό είχε τελειώσει. Ταυτόχρονα ντρεπόμουν γιατί ήξερα πως πολλοί φίλοι μου είχαν έρθει να με δουν. Ήταν μια εκπληκτική στιγμή στην τηλεόραση. Έχω παρουσιάσει πολλές σοου, όμως ποτέ δεν είδα κάτι σαν αυτό στο παρελθόν. Το αγόρι είχε φτάσει στη μέση της παρουσίασης όταν ξαφνικά κατέρευσε. Προς μεγάλη έκπληξη του Τοντ, η καριέρα του στο χορό δεν τελείωσε έτσι. Μετά από κάποιους μήνες επανένταξης και ψυχικής ενδοσκόπησης, επιστρέφει στο εθνικό κανάλι για να παρουσιάσει το χορευτικό του στην εκπομπή Arena Τηλεόραση. Ο Τοντ, φορώντας το χαρακτηριστικό κολάν του, ολοκληρώνει το νούμερό του χωρίς κάποιο ατύχημα. Κυρίες και κύριοι, ο Τοντ Ρίξον. Συγχαρητήρια. Ο Τοντ ξεπερνά τους φόβους του στο χορό. Όμως ποτέ δεν θα ξεχάσει το βράδυ εκείνο που μια ψηλή κλωτσιά παραλίγο να οδηγήσει στο χαμηλότερο σημείο την καριέρα του. Σολ, Αυστρία. Οι Αμερικανοί Μάρβιν και Μπάρμπαρα Στόουν γιορτάζουν την 40η επέτειο γάμου τους, κάνοντας το γύρο του κόσμου με μερικούς φίλους. Ενώ ταξιδεύουν στην εξοχή της Αυστρίας, βλέπουν αρκετά ανεμόπτερα στον ουρανό. Δες πως πετούν αυτοί εκεί πάνω. Μεταξύ των ανθρώπων στα ανεμόπτερα βρίσκεται και ο νεαρός πιλότος Hans Winkler. Ο Μάρβιν δεν έχει ιδέα πως πρόκειται να καταγράψει με την κάμερά του ένα από τα πιο τρομακτικά ατυχήματα με ανεμόπτερο που έχουμε δει ποτέ. Θα πέσει πάνω στα καλώδια. Καλύτερα να βιαστεί. Ο Hans κατευθύνεται προς τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Είναι όμως πολύ αργά. Πέφτει με δύναμη στα καλώδια υψηλής τάσης, κάτι που κάνει το ανεμόπτερό του να εκραγεί και να αρπάξει φωτιά. Δείτε το ξανά. Ο Hans πέφτει πάνω σε ένα σωρό ηλεκτροφόρα καλώδια και τον διαπερνούν 75.000 βολτ ηλεκτρικού ρεύματος. Βλέποντας την πτώση του, η Μπάρμπαρα υποθέτει πως έχει σκοτωθεί. Όταν συνέβη, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν πως είναι νεκρός. Και επειδή είμαι μητέρα, στεναχωρήθηκα που κάποιος γονιός θα έπαιρνε άσχημα νέα για το παιδί του το βράδυ εκείνο. Ο Hans κρέμεται ακίνητο σχεδόν 10 μέτρα πάνω από το έδαφος. Ήταν ακίνητος και κρεμασμένος και σκεφτήκαμε πως μόλις είδαμε το τέλος ενός ανθρώπου. Right there, right.
Ένα πυροσβεστικό όχημα καταφτάνει στην περιοχή. Το ρεύμα κόβεται και ένας άνδρας της ομάδας διάσωσης βρίσκεται κοντά στο Hans. Ξαφνικά, μια ακτίδα ελπίδας εμφανίζεται. Τότε κούνησε το πόδι του και σκέφτηκα πως ίσως τελικά καταφέρει να σωθεί. Είναι απίστευτο, αλλά ο Hans γλιτώνει. Η Μπάρμπαρα δεν πιστεύει αυτό που συνέβη. Νόμιζα πως αντίκρισε ένα θαύμα, καθώς δεν περίμενα να είναι ζωντανός. Όλοι προσευχόμασταν να σωθεί. Ο πυροσβέστης κόβει το σκηνί που κρατά δεμένο το Hans στο ανεμόπτερο. Μετά, ο Hans μεταφέρεται στο έδαφος, σώος και αυλαβής. Δεν φανταζόμουν καν πως το αγόρι αυτό θα μπορούσε να είναι ζωντανό όταν οι φλόγες και οι σπίθες έφταναν τόσο ψηλά. Είναι το πιο απίστευτο θέαμα που αντίκρισα ποτέ στη ζωή μου. Σεούλ, Νότια Κορέα. Το επιτελείο ενός τοπικού καναλιού καταγράφει ένα πρόγραμμα για τους αγώνες ταχύτητας. Στη σκηνή αυτή, ο οδηγός πρόκειται να απομακρύνει το αμάξι του από το χώρο των αγώνων και να το ρίξει σε ένα τσιμεντένιο τοίχο. Η πρώτη λήψη δεν είναι καλή και έτσι ο σκηνοθέτης ζητά να το ξαναγυρίσουν. Ο οδηγός τρίβει το αυτοκίνητο και πατά τον γκάζι. Ένας κάμεραμάν βρίσκεται στο τοίχο για να τραβήξει από την καλύτερη δυνατή γωνία. Ξαφνικά όμως βρίσκεται σε λάθος μέρος, στο λάθος χρόνο. Δείτε το ξανά. Το όχημα πέφτει στον τοίχο και ρίχνει κάτω τον καμεραμάν. Αυτό συμβαίνει γιατί το γρασίδι είναι βρεγμένο και ο οδηγός δεν καταφέρνει να σταματήσει έγκαιρα το όχημα. Το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στον άνδρα και τον πετά ψηλά. Μια άλλη γωνία λήψης της τρομακτικής αυτής σύγκρουσης μας δείχνει τη δύναμη με την οποία το σώμα του νεαρού άνδρα χτύπησε στο καπό του αυτοκίνητου. Τα πόδια του έχουν παγιδευτεί ανάμεσα στον τοίχο και το ανεξέλεγκτο αυτοκίνητο. Μετά χτυπά βία στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και πέφτει στο έδαφος. Είναι πραγματικά απίστευτο και όμως ο κάμεραμάν έχει υποστεί μόνο κάποιους μικροτραυματισμούς. Όμως το βίντεο αυτό θα του υπενθυμίζει το οδυνηρό και τρομακτικό κοντινό πλάνο που επιχείρησε κάποτε και που λίγο έλειψε να είναι το τελευταίο του. Μελβούρνη, Αυστραλία. Ένας παιδικός διαγωνισμός ομορφιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι μικρές διαγωνιζόμενες είναι τόσο χαριτωμένες που οι κριτές θα δυσκολευτούν να διαλέξουν. Τελικά όμως εκλέγεται νικήτρια. Παρόλο που η γιορτή αυτή έχει μικρή διάρκεια, ένας από τους κριτές καλείται να αντιμετωπίσει τη μητέρα μιας μικρής διαγωνιζόμενης, η οποία ισχυρίζεται πως τα καλυστία ήταν στημένα. Θυμωμένη, κουνά το δάχτυλό της. Ξαφνικά εντοπίζει τη μητέρα της νικήτριας και η γιορτή αυτή της ομορφιάς καταλήγει σε ένα άσχημο θέαμα. Η εξοργισμένη μητέρα ξεσπά βία μοιράζοντας χαστούκια και γροθιές. Η γυναίκα με την τσάντα επιχειρεί να σταματήσει τον καυγά. Όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη μανία της θυμωμένης μητέρας. Η μητέρα της νικήτριας προσπαθεί να αποθήσει την επίθεση. Τελικά σταματά την αντίπαλό της, αρπάζοντάς την από τα μαλλιά. Το ξύλο σταματά, όμως η φιλονικία συνεχίζεται. Ήταν καλύτερο και από μάχη ανάμεσα σε γάτες. Έριχναν μπουνιές, τραβούσαν τα μαλλιά η μία της άλλης και χτυπούσαν με τις τσάντες τους. Μέχρι σήμερα η μητέρα που ξεκίνησε τον καυγά αρνείται να μιλήσει και προτιμά να κρύψει την τροπή της πίσω από ένα τείχο σιωπής. Όσο για την Τζον Μακίβερ, τη γυναίκα που υπήρξε ο στόχος της ηττημένης μητέρας, έχει αναστατωθεί τόσο πολύ από αυτό που ορκίστηκε να μην συμμετάσχει ξανά η κόρη της σε διαγωνισμό ομορφιάς. Δεν αισθάνομαι καθόλου περήφανη. Φοβάμαι να πάω σε παιδικό σοου. Παρόλο που οι κριτές δυσκολεύτηκαν να διαλέξουν το ομορφότερο παιδάκι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος φέρθηκε σαν ένα μεγάλο μωρό. Το
ροντέο ήρθε στην πόλη. Και όλοι έχουν ενθουσιαστεί. Ξέρουν πως θα είναι ένα συναρπαστικό βράδυ γεμάτο εκπλήξεις και θεαματικές πτώσεις. Κανείς όμως δεν μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσει αυτός ο καβαλάρης, ο οποίος πρόκειται να κάνει την πιο τρομακτική επίδειξη στη ζωή του. Μινεάπολις, Μινεσότα. Ο βετεράνος καουμπόι Τοντ Λέφτουιτς υπέβη το αγριότερο άλογο του παγκόσμιου πρωταθλήματος ροντέο στο Λόκχορν. Ξεκινάμε με την πύλη 5. Στην πύλη 5 βρίσκεται ο Τοντ Λέφτουιτς και ετοιμάζεται για την επόμενη επίδειξή του. Το άλογο λέγεται Timberline. Ο βασικός στόχος του Τοντ είναι να παραμείνει στο άγριο ζώο για 8 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Ο Τοντ κάθεται σταθερά στη σέλα, πιάνεται καλά και γνέφει πως είναι έτοιμος. Η πύλη ανοίγει. Αλλά εκείνη τη στιγμή το άλογο παραπατά και πέφτει επάνω του. Γίνεται τόσο γρήγορα που ο Τοντ δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Ας το ξαναδούμε. Το άλογο χάνει την ισορροπία του. Μετά πέφτει μπροστά και σχεδόν συνθλίβει τον Τοντ με το σώμα του βάρους 400 κιλών. Το άλογο δεν έχει τραυματιστεί. Ισχύει όμως το ίδιο και για τον Τοντ. Αν πιστεύετε πως το να επέβεις άγρια άλογα είναι ένας εύκολος τρόπος για να κάνεις χρήματα, δείτε τι συνέβη εδώ. Θα αλλάξετε γνώμη, παιδιά. Κοιτάξτε εκεί, πάνω από το κεφάλι του. Ο Τοντ αγωνίζεται να βγει από τις βρωμιές. Όμως δεν τα καταφέρνει και δέχεται βοήθεια από ανθρώπους στην αρένα. Παρακαλώ να σπεύσει η ομάδα γιατρών για να εξετάσουν τον καβαλάρη. Το άλογο του τον καταπλάκωσε. Είναι απίστευτο, αλλά υπέστη μόνο μερικά καρούμπαλα και μελανιές. Ήμουν τυχερός που δεν τραυματίστηκα χειρότερα. Σίγουρα είχα τη βοήθεια του Θεού σε αυτό. Όπως είναι παράδοση στο ροντέο, ο Τοντ ξεσκονίζεται και ανεβαίνει πάλι στη σέλα. Αργότερα ανέβηκα στο άλογο αυτό ξανά και κατάφερα να κερδίσω στο ροντέο. Αφήγηση Αλέξης Μετυλινέος, Καλλιόπη Παπαδάκη, Γρηγόρης Γαλάτης. Τεχνική επεξεργασία, Στούντιο Τρίτων.